Έρχεται στον κόσμο από οικογένεια μουσικών στο Μιλάνο, ένας από τους επιφανέστερους μουσικούς δημιουργούς που ανέδειξε η Ιταλία κατά τον αιώνα που πέρασε. Ήταν ο συνθέτης Νίνο Ρότα, ο καλλιτέχνης που καταξίωσε ως υψηλή τέχνη τη μουσική για τον κινηματογράφο και έντυσε με νότες μερικές από τις καλύτερες ταινίες του μεταπολεμικού ιταλικού σινεμά. Στενός συνεργάτης του Φελίνι, ο Ρότα, έγραψε μουσική για 16 ταινίες του κορυφαίου Ιταλού σκηνοθέτη, ενώ συνεργάστηκε σε δεκάδες άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες του Βισκόντι, ο Ρόκο και τα αδέρφια του και ο Γατόπαρδος, η κινηματογραφική τριλογία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Νονός» και η δημιουργία της Βέρτ Μίλλερ «Ιστορία έρωτα και αναρχίας». Δύο μήνες μετά την έξοδό του στο Αιγαίο, ο ελληνικός στόλος υπό τις διαταγές του Ναυάρχου Κουντουριώτη έρχεται αντιμέτωπος ανοιχτά της ακτής της Έλλης με τον τουρκικό που επιχειρούσε έξοδο από τα Δαρδανέλη. Με την πεποίθηση επί την νίκη πλεύσατε με θορμή σακαθέκτου κατά των εχθρών του γένους. Ήταν το σήμα του Κουντουριώτη από το θορυκτό Αβέροφ προς όλα τα ελληνικά πλοία που απαντούν με καταιγισμό πυρό στα πυρά που δέχονται από την τουρκική αρμάδα. Οι ελληνικές ομοβροντίες σκορπούν τον όλεθρο και τον πανικό στο τουρκικό στόλο. Πριν καν συμπληρωθεί ώρα από την έναρξη της ναυμαχίας, η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, το θορυκτό Χάιρεντίν Μπαρμπαρόσα, ανακούει πρίμναν και αναζητεί καταφύγιο στο βάθος των στενών, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα τουρκικά πλοία, τα περισσότερα από τα οποία είχαν λαβωθεί βαριά και είχαν χάσει πολλούς από τους άντρες τους. Η ναυμαχία της Έλλης είχε περάσει πλέον στην ιστορία, αφήνοντας τον ελληνικό πολεμικό στόλο, ο Στρόπεο, τον τίτλο του αδιαμφισβήτητου κυρίαρχου των νερών του Αιγαίου. Σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Νίκαια αφήνει την τελευταία του πνοή ένας μεγάλος Γάλλος εικαστικός. Ο ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Πιέρο Ογκίστ Ρενουάρ. Η πιο ποιητική φωνή της ευρωπαϊκής ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Αν και οι ρευματισμοί από τους οποίους έπασχε του είχαν προκαλέσει βαθμιαία παράλυση σε χέρια και πόδια, ο Ρενουάρ συνέχιζε να ζωγραφίζει μέχρι την έσχατη ώρα, δένοντας το πινέλο στο μπράτσο του. Έρχεται στον κόσμο σε μια μικρή κωμόπολη του Σουηδικού Νότου ένας από τους κορυφαίους εικονολήπτες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Ήταν ο Σβεν Νίκβιστ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως ένας πολλά υποσχόμενος αθλητής, αλλά στράφηκε πολύ γρήγορα στην κινηματογραφία, καθώς εκεί τον έσπρωξε η αγάπη του για τη φωτογραφική τέχνη. Από το 1941, όταν αποφάσισε να ενταχθεί στην κινηματογραφική βιομηχανία της Σουηδίας, ο Νίκβιστ εργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας σε πολλές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους στη χώρα του και στο εξωτερικό. Όμως η μεγάλη καμπή στην καριέρα του ήρθε το 1953, όταν γνώρισε και συνεργάστηκε με τον Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Έκτοτε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι. Ο ένας επηρέασε σημαντικά τη δουλειά του άλλου και οι καρποί της συνεργασίας τους απέφεραν στον Νίκβιστ 2 Όσκαρ. Έρχεται στον κόσμο μία από τις σημαντικότερες μορφές της δυτικοευρωπαϊκής 7ης τέχνης, τον αιώνα που πέρασε. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ. Ο Γκοντάρ θα καθιερωθεί στα 29 του χρόνια με την πρώτη κιόλας μεγάλου μήκους ταινία του, τη θρηλυκή «Με κομμένη την ανάσα», που έπεσε ως βόμβα στο γαλλικό σινεμά, αγνοώντας και ανατρέποντας όλους τους εωστότε κανόνες της κινηματογραφικής τέχνης στη Γαλλία. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Στάκεν, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Βερολίνο, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της Ανατολικής Γερμανίας. Ήταν η παγοδρόμος Καταρίνα Βιτ, η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του καλλιτεχνικού πατινάζ, η οποία κατάφερε να αναδειχθεί 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, 6 συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και 2 φορές χρυσή Ολυμπιονίκης. Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σεράγεβο το 1984 και στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Κάλγκαρη το 1988. Με
Μετά την αποχώρησή της από τις παγοδρομικές πίστες, η Βιτ θα περνούσε στο χώρο της showbiz και θα ασχολείται με επιτυχία με τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση και τη τηλεόραση, ενώ το 1988, όταν θα δεχόταν να φωτογραφηθεί γυμνή για το Playboy, το τεύχος του περιοδικού που φιλοξένησε στο εξώφυλλό του τη φωτογραφία της έγινε ανάρπαστο, πουλώντας περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μια μυστική συμφωνία του Μακαρίου με την Τσεχοσλοβακία για προμήθεια ελαφρών αρμάτων μάχης και βαρέως οπλισμού του πεζικού φέρνει θύελλα στις σχέσεις Αθηνών και Λευκωσίας. Στη Λευκωσία σπέβδει ευνηδιαστικά ο αρχηγός Γιεθά, αντιστράτηγος Τσολάκας, ενώ ο Γρίβας, με την υποστήριξη των Αθηνών, αξιώνει να τεθεί ο οπλισμός υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Στο νοσοκομείο Γκρότε Σουρ της Νοτιοαφρικανικής Πρωτεύουσας, μια ομάδα καρδιοχειρουργών με επικεφαλής τον Κρίστιαν Μπάρναρτ φέρνει επανάσταση στην ιατρική, πραγματοποιώντας την πρώτη στην ιστορία μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς. Λήπτης του μοσχεύματος ήταν ένας καταδικασμένος σε θάνατο καρδιοπαθής, ο Λούις Βασκάνσκι, ο οποίος μετά την επέμβαση κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή επί 18 ημέρες. Πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο ιστορικός ηγέτης των Βρετανών φασιστών, Όσβαλντ Μόουσλι. Ο Μόουσλι είχε εμφανιστεί στη βρετανική πολιτική σκηνή στην περίοδο του Μεσοπολέμου και εκμεταλλευόμενος τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, κατάφερε να αποκτήσει επιρροή στους Βρετανούς ανέργους και να συγκροτήσει το Βρετανικό Φασιστικό Κόμμα, του οποίου και ανέλαβε την ηγεσία. Τα αντιναζιστικά αισθήματα, ωστόσο, που κυριάρχησαν στη Βρετανική κοινωνία μετά την εμπλοκή της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έβαλαν τέλος στις πολιτικές φιλοδοξίες του και έβγαλαν τον ίδιο στο περιθώριο της Βρετανικής πολιτικής σκηνής. Μια σπάνια φωνή του λαϊκού μας τραγουδιού, η γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη Ρόζα Εσκενάζη, φεύγει ήσυχα από τη ζωή στα 82 της χρόνια. Γιατί λες πως δεν με θέλεις, γιατί λες πως δεν με θέλεις. Η τραγουδίστρια που πρίκησε με το πηγαίο ερμηνευτικό της ταλέντο αξέχαστα ρεμπέτικα, όπως το Χαρικλάκι, η Γκαρσόνα και η Δημητρούλα, έφυγε μόνη και λησμονημένη από πολλούς στο μικρό φτωχικό της στην Ανθούπολη Περιστερίου. Ο Έλληνας αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας, συνοδευόμενος από πολυμελές κλιμάκιο υπουργών, φτάνει για επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, την πρώτη Ελλήνων κυβερνητικών παραγόντων από την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη γειτονική χώρα. Κατά τις συναντήσεις που είχαν με τους Αλβανούς ομολόγους τους, τόσο ο Κάρολος Παπούλιας όσο και οι υπουργοί που τον συνόδευαν, υπέγραψαν σειρά συμφωνιών συνεργασίας των δύο πλευρών, βελτιώνοντας θεαματικά το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, που παρέμενε παγωμένο επί σχεδόν μισό αιώνα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αλβανία, οι Έλληνες υπουργοί θα επισκέπτονταν το Αργυρόκαστρο, τους Αγίους Σαράντα και άλλες πόλεις και χωριά του Αλβανικού Νότου, όπου ζούσε η ελληνική μειονότητα. Όμως η πιο συγκινητική στιγμή της υπουργικής περιοδίας διαδραματίστηκε στο ύψομα 731 της Τρεμπεσίνας, λίγο έξω από το Τεπελένι, όταν ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών κατέθεσε στεφάνι για τους 1000 Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν εδώ την άνοιξη του 1941 σε μια από τις φωνικότερες μάχες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ένα ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες στα χρονικά οικολογικές καταστροφές στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Aegean Sea, που εξοκύλει στις ακτές της ισπανικής πόλης Λακορούνια και παραδίδεται στις φλόγες, ενώ ολόκληρη ποσότητα πετρελαίου που μετέφερε διαρρέει στη θάλασσα με ανυπολόγιστες συνέπειες για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Στις αρχές Δεκέμβρη του 1944 η ατμόσφαιρα στην Αθήνα ήταν ηλεκτρισμένη. Τίποτε πια δεν θύμιζε τα πανηγύρια που είχαν ξεσπάσει 1,5 μήνα πριν κατά την απελευθέρωση της πρωτεύουσας από το χιτλερικό ζυγό. Η εφορία και τα χαμόγελα εκείνης της περιόδου έχουν πλέον εξανεμιστεί στη δίνη μιας αμήλικτης πάλης για την εξουσία. Τώρα η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου είναι μετέωρη. Ο Γιάννης Ζεύγος και άλλοι υπουργοί της αριστεράς έχουν παραιτηθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου η αριστερά καλεί σε συλλαλητήριο διαμαρτυρία στο Σύνταγμα που απαγορεύεται από την αστυνομία. Η απαγόρευση αγνοείται και το συλλαλητήριο γίνεται. Μα βάφεται στο αίμα. Ενώ οι άοπλοι διαδηλωτές διαλύονταν ειρηνικά, δέχονται τυφλά πυρά από τα κτίρια της Βουλής και της αστυνομίας. Το Σύνταγμα γεμίζει με πτώματα. Το ίδιο και την επομένη, όταν μια τεράστια λαοθάλασσα ξανακατακλίζει το Σύνταγμα για να τιμήσει τα θύματα της προηγούμενης μέρας. Το ΕΑΜ απαντά με τα όπλα, καταλαμβάνοντας αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Οι συγκρούσεις γρήγορα γενικεύονται. Στην αναμέτρηση παρεμβαίνουν και οι Άγγλοι υπό το στρατηγό Σκόμπι. Και κάνουν τα πάντα για να ξεμπερδέψουν με την ΕΑΜική αντίσταση και την εκδοχή που αυτή εκπροσωπούσε για την πορεία του τόπου. Η εντολή άλλωστε από το Λονδίνο προς τα Βρετανικά στρατεύματα στην Αθήνα ήταν ρητή. Δράσετε ως σε κατεχόμενη πόλη. Και αυτό επανέλαβε ο ίδιος ο Τσόρτσιλ, όταν τα Χριστούγεννα του 1944 φτάνει αυτοπροσώπως στην Αθήνα για να ενημερωθεί για την πορεία των επιχειρήσεων. Οι μάχες, άγριες, κράτησαν 33 ολόκληρες μέρες. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1945 υπογράφεται ανακοχή από τον Γιάννη Ζεύγο και τον στρατηγό Σκόμπι. Ένα μήνα μετά ακολουθεί η συμφωνία της Βάρκιζας. Αλλά το γυαλί είχε ήδη ραγίσει. Πριν προλάβει να χαρεί τη λευτεριά από τον ναζιστικό ζυγό, η Ελλάδα σπροχνόταν μεθοδικά στη δίνη ενός ακόμη πιο αιματηρού εμφυλίου. Η Μποπάλ ήταν μια τυπική ήσυχη ινδική πόλη. Για τις χιλιάδες κατοίκους της, η γυπνίαση με το εργοστάσιο χημικών της Union Carbide εθεωρεί το δώρο Θεού, αφού η απασχόληση εκεί τους έδινε τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα προστοζήν που αδυνατούσε να τους προσφέρει η παραδοσιακή ενασχόληση με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Όλα τα άλλα, συνθήκες εργασίας, ύψος αμοιβών και μέτρα ασφαλείας της πολυεθνικής επιχείρησης, ήταν αμελητές λεπτομέρειες για όλους. Μέχρι τα ξημερώματα της 3ης Δεκεμβρίου του 1984, όταν σε δεξαμενή του εργοστασίου εκδηλώνεται διαρροή. Σχεδόν αμέσως η ατμόσφαιρα κατακλείζεται από το δηλητηριώδες αέριο, ισοκεανούχο μεθύλιο. Η συμφορά βρίσκει τους κατοίκους της Μποπάλ στον ύπνο τους και εξελίσσεται σε τραγωδία. Πάνω από 200.000 ψυχές προσβάλλονται από το αέριο, στην πλειοψηφία τους μικρά παιδιά. 4.000 πεθαίνουν μέσα σε φρικτούς πόνους. Χιλιάδες άλλοι τυφλώνονται. Τα νοσοκομεία κατακλείζονται από ανθρώπους ράκι που αδυνατούν να αναπνεύσουν. Όσοι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους εγκαταλείπουν πανικοβλημένοι την πόλη. Σε λίγες ώρες η Μποπάλ μετατρέπεται σε πόλη φάντασμα και οι περιοχές γύρω από αυτήν σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Ήταν το χειρότερο βιομηχανικό δυστύχημα όλων των εποχών. Ολόκληρη η Ινδία φυπνίζεται και ξεσηκώνεται κατά της Union Carbide. Η πολυεθνική οδηγείται στα δικαστήρια και υποχρεώνεται να καταβάλει τεράστια αποζημίωση. Αλλά με ποιο χρηματικό ποσό μπορεί να αποτιμηθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή?